Με τη δική του ξεχωριστή συγκέντρωση και πορεία, τίμησε την εργατική πρωτομαγιά, το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο στην Πάτρα. Στο ραντεβού που δόθηκε στην πλατεία Γεωργίου, ανταποκρίθηκαν εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι και φοιτητές, οι οποίοι συνέδεσαν τις κατακτήσεις του εργατικού κινήματος με την καταπάτηση των κεκτημένων δικαιωμάτων από το νέο ασφαλιστικό. Συνεχίζουμε και σήμερα με αποφασιστικότητα και οι τριήμερες κινητοποιήσεις που έγιναν είναι ένα βήμα για να προχωρήσουμε μπροστά, για να μην φωλιάσει ο φόβος και ο συμβιβασμός για ζωή χωρίς κοινωνική ασφάλιση, χωρίς παιδεία, υγεία, χωρίς μόνιμη και σταθερή δουλειά. Σήμερα οι συνταξιούχοι δεν μπορεί παρά να είναι στην πρώτη γραμμή των αγώνων, γιατί αυτοί ξέρουν πολύ καλά ότι το προηγούμενο διάστημα κερδίσαμε με τους αγώνες μας αρκετά πράγματα, εκτός από το 8ωρο που ήταν η μεγάλη κατάκτηση με τους νεκρούς του γνωστό στο Σικάγο. Κερδίσαμε ακόμα συλλογικές συμβάσεις, κερδίσαμε τα ζητήματα της υγείας. Τώρα μας τα παίρνουν πίσω, γιατί δυστυχώς το κίνημα βρίσκεται σε μια αναδυστυχία με αυτά που ο κόσμος χρειάζεται. Στην πλατεία Γεωργίου βρέθηκε στο πλευρό των διαδηλωτών για ακόμα μια φορά ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και μέλη της Δημοτικής του Αρχής. Έχουμε μπροστά μας ένα πόλεμο ανάμεσα στην εργατική τάξη και το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο χρησιμοποιεί τους κυβερνώντες χθεσινούς, σημερινούς, οι οποίοι δίνουν μια παράσταση χθεσινή και σημερινή μέσα στη Βουλή ότι νοιάζονται δήθεν για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, ενώ στην πραγματικότητα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου και αυτές τις εντολές υλοποιούν. Επομένως, η σημερινή κινητοποίηση και οι κινητοποιήσεις που θα έχουμε αύριο κινούνται στην κατεύθυνση της ανατροπής αυτών των πραγμάτων. Μετά το συλλαλητήριο ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας.